you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong. Είμαι ο Ρωτόκριτος, βρίσκομαι σε εκπληκτική κατάσταση. Ρωτάκι εδώ. Εδώ σαν... σαν ρολόι. Είμαι επιχειρηματίας, είμαι σχεδιαστής μόδας, είμαι ό,τι καλύτερο έχει βγει για τη σύγχρονη γυναίκα. Οπότε θα σου δείχνει η κορώνα σου... Το τώρα. Εκεί θα δω στην καλύτερη, τη Ρεβέκα, να μου κάνει ένα πολύ όμορφο τατουάζ. Εκεί το κολλάμε μία και αν δεν μας αρέσει... Και λέει, δεν μ' αρέσει, φεύγω. Σήμερα θα κάνουμε μία κορώνα. Η Ρεβέκα θα μου κάνει ένα τατουάζ κορώνα. Θα είναι το εξώφυλλο του βιβλίου μου, το ημερολόγιο ενός πρίγκιπα, που δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Οπότε πρέπει να κοιτάμε το στόχο μας στο ταβάνι. Οπότε ξεκινάμε από το εξώφυλλο. Έρωτα, δεν φαντάζομαι να σηκωθείς να φύγεις. Δεν έχει τέτοια τώρα. Κάτι έχει καταλάβει. Θα το πάω πολύ απαλά. Στο προηγούμενο σου τατού, πες μου τι έκανες, σηκώθηκες και έφυγες μες στη μέση του τατού. Του λέω, μεγάλε, κάνω τον περίγραμμα, του λέω να φύγω. Γιατί, σ' άφησε να φύγεις. Όχι, μετά τα έξι. Έκατσα. Ρεβέκα μου, εγώ τώρα θα κλείσω τα μάτια μου, να κάνω ένα διαλογισμό. Για να πάει καλά το τατού ή έτσι. Τα πουλάκια κλαϊδάνε, ο ίδιος λάμπει. Έρωτα, θα κάνουμε και μανίκι κάποια στιγμή, δεν μπορεί. Θα κάνουμε και κάτι άλλο. Μανίκι κάνω, σακάκι, κάνω πέτο. Α, θες να κάνουμε ένα κουστούμι τατουάζ. Να τελειώσω αυτό. Έχω ένα τατουάζ αυτή τη στιγμή στο κορμί μου. Για μένα αυτό το τατουάζ έχει συμβολική σημασία. Έχω δύο σύμβολα που είναι η αναγέννηση της Ειρήνης. Είναι η κόρη μου η Ειρήνη, που μέσα από την κόρη μου αναγεννήθηκε η γιαγιά μου, που με έχει μεγαλώσει η Ειρήνη. Πόσο καιρό κυνηγιόμαστε για αυτό το τατού? 3 χρόνια. Καλό πράγμα αργεί. Και έρχεται και στη σωστή στιγμή. Πώς και σου ήρθε να κάνεις τατού? Ο πατέρας μου είχε να τατουάζει. Οπότε ξέρεις, ασυνείδητα πιστεύω ότι είναι σαν μια σηματοδότηση μιας νέας αρχής. Το έκανα μόλις χώρισα. Το πρώτο. Ναι. Τι σχέση έχει με τον πατέρα σου? Ήταν χωρισμένος. Καλό. Περίμενε, γιατί αυτό μετά θα γίνει. Δηλαδή, χωρίζω, κάνω τατού. Θα γεμίσεις, έρωτα. Και εσύ θα έχεις φτιάξει πολλή δουλειά. Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να ασχολούμαι μόνο μαζί σου. Εμείς συγχωρίζονται. Εγώ πάλι κάνω τατού κάθε φορά που είμαι σε μια κατάσταση που έχω πιάσει ένα τέλμα. Δεν έχω κάτι άλλο και βαριέμαι. Μην κουνιέσαι πολύ, μην γελάς πολύ, θα ζεσταθείς και θα μου γδυθείς, δεν θέλω. Άλλες, πώς θα το θέλουν αυτό? Και ρωτώ, πρέπει, πες μου κάτι, πώς τα υλοποιείς τα πράγματα έτσι, που ό,τι βάζεις στο μυαλό σου γίνεται? Κοίτα, ευτυχώς δεν γίνεται ότι βάζεις στο μυαλό μου. Ρωτώθηκε ακόμα και με αυτήν την σχεδόν υπερβολική, καλή χαρά, όλα αυτά, νιώθεις ποτέ ότι την σπάσεις σε κανέναν άνθρωπο? Αυτό είναι δεδομένο, γιατί από τη στιγμή που είμαστε σε αυτόν τον κόσμο των συμβάντων, όσο θετικό υπάρχει, υπάρχει και το μη θετικό. 50-50 είναι. Το αντίθετο. Και φυσικά, σε κάποιους θα είσαι πολύ αρεστός, σε κάποιους δεν θα είσαι. Για να μην είσαι αρεστός σε κάποιους ή για να είσαι αρεστός σε όλους, δεν πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Βοηθάς πιο πολύ τον άλλον όταν του είσαι αρεστός ή όταν δεν του είσαι αρεστός? Βοηθάς τον άλλον πιο πολύ όταν είσαι θεάρεστος. Σαν εμένα. Τι σημαίνει αυτό, ερωτώκεται? Τελειώνουμε, πόνεσαι. Σε κάποια σημεία λίγο. Απλά εγώ σου κάνω μεταπτυχιακό. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βρισκόμαστε σε εκπληκτική κατάσταση και ό,τι συμβαίνει είναι το ιδανικό. Ας το απολαύσουμε. Φινάλε. Yes!